Είναι μήπως αντίθετη η δικηγορική σύλλογη? Ακούσατε τον εκπρόσωπο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων. Έχω εδώ τα πρακτικά. Δεν θέλω να αφιερώσω χρόνο για να τα διαβάσω και να καθυστερήσω τους συναδέλφους και τις εργασίες της Επιτροπής μας. Πάντως ο κύριος Δερβεσός ολοκάθαρα είπε ότι εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση σε ό,τι αφορά την ενοποίηση. Είχε κάποιες επιμέρους επιφυλάξεις που αφορούν στην Αττική και τις οποίες θα μιλήσω παρακάτω. Που οι τοπικοί φορείς, όσοι ήλθαν, δεν μίλησαν για την ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, αλλά οι αντιρρήσεις εστιάστηκαν στην παράλληλη έδρα και σε κάποιες περιοχές που διεκδικούν την περιφερειακή έδρα του πρωτοδικείου. Νομίζω ότι όλοι όσοι είμαστε στην αίθουσα ακριβώς τα ίδια αντιληφθήκαμε από την εμφάνιση των τοπικών φορέων και έχουμε και τις τοποθετήσεις των οικονομικών παραγόντων, όπως και αν θέλετε να τις χαρακτηρίσετε, αλλά και προέδρων δικηγορικών συλλόγων, όπως ήταν ο κύριος Νικάκης, που τοποθετήθηκαν υπέρ της ενοποίησης, χωρίς υποσημειώσεις, χωρίς επιφυλάξεις, χωρίς αιρέσεις, χωρίς ενστάσεις. Αυτή νομίζω είναι η εικόνα η οποία αποτυπώθηκε από την χθεσινή παρουσία των φορέων στην Επιτροπή μας. Άρα λοιπόν, επί της αρχής, αν δεν έχουμε ομοφωνία, έχουμε με συντριπτική πλειοψηφία σύμφωνη γνώμη των κοινωνικών φορέων. Είναι έτοιμοι οι ειρηνοδίκες για να δικάζουν τις υποθέσεις τις οποίες πρόκειται, επαναλαμβάνω, βαθμιδών να αναλάβουν? Η απάντηση είναι χωρίς καμία επιφύλαξη, ανεπιφύλακτα, ναι, και θα τους προετοιμάσουμε κατάλληλα για να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους ως ισότιμοι, απολύτως ισότιμοι δικαστές πρώτου βαθμού. Έτσι όπως έχει γίνει η χωροταξική κατανομή των δικαστικών σχηματισμών, καλύπτεται το σύνολο της χώρας και το πιο απομακρυσμένο δικαστήριο είναι περίπου μια μισή ώρα από τις περιοχές σε κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας. Άρα λοιπόν ο Έλληνας πολίτης έχει την δυνατότητα να δικάζει τις υποθέσεις του κοντά στον τόπο της κατοικίας του, να δικάζει όχι μόνο υποθέσεις ίσονος σημασίας, κύριε συνάδελφε, όπως αυτές που δίκαζα μέχρι σήμερα, αλλά περίπου το 80 με 85% των αστικών υποθέσεών του. Αυτό είναι καλό ή κακό? Νομίζω ότι και για μένα η απάντηση είναι προφανής. Και βεβαίως, κάτι το οποίο δεν προλαβαίνω να το εξηγήσω τώρα, αλλά θα μιλήσω αναλυτικά και στην συνεδρίαση της Δευτέρας και βεβαίως στην Ολομέλεια, είναι πώς θα επιτευχθεί η ταχύτερη αλλά και ποιοτικότερη απονομή της δικαιοσύνης με την ορθολογική κατανομή των υποθέσεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί βασική αρχή του σχεδίου νόμου και επιτυγχάνεται με την δυνατότητα ορθολογικής, επαναλαμβάνω, κατανομής από τον πρόεδρο πρωτοδικών κάθε πρωτοδικιακής περιφέρειας. Γιατί όλος ο χάρτης λειτουργεί με την φιλοσοφία της πρωτοδικιακής περιφέρειας, άρα μιας συνεκτικής περιοχής με γνωστά τα προβλήματα, τον αριθμό των υποθέσεων, έτσι ώστε να μην υπάρξει ταλαιπωρία ούτε των δικαστών, των δικαστικών υπαλλήλων λελογισμένοι στα ειρηνοδικεία τα οποία καταργούμε, αλλά είναι λίγα, με μικρό αριθμό υποθέσεων, λίγες οργανικές θέσεις και πολύ λιγότερους δικαστικούς υπαλλήλους, και βεβαίως στους δικηγόρους, που μάλλον οργανώνεται καλύτερα και αποτελεσματικότερα ο τρόπος εργασίας.